Έτερο ντροπή TV. Όλα όσα ακούσαμε και είδαμε αυτή τη βδομάδα που μας κάνανε να νιώσουμε κάπως άβολα. Σαν να ψέλνω ακούω. Καλησπέρα σε όλους. Έτερο ντροπή TV νούμερο 6. Και έχω πολλά βίντεο μαζεμένα. Μου έχετε στείλει πολλά βίντεο γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν τράβηξε έτερο ντροπή. Επομένως έχουν μαζευτεί πολλά. Μου κάνει εντύπωση που δεν μου έχετε στείλει τίποτα σχετικό με ευρωεκλογές. Δεν έχει βγάλει κανένας πολιτικός κάτι πολύ cringe. Ή αυτά είναι τόσο cringe που τα έχουμε δεδομένα, ας πούμε. Άρα δεν πρόκειται κάποιος να σκεφτεί να το στείλει στην Κωνσταντίνα να το σχολιάσει. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που σας μιλάω, όλη την ώρα παίζουν στην τηλεόραση spots πολιτικά. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με τα βίντεο σας. Μένα το θέμα με την κυρία Σάντι δεν υπάρχει, την έχω ξεχάσει ήδη. Πριν από 6 μήνες ούτως ή άλλως δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα με την έννοια ότι δεν με απασχολούσε. Και δεν νομίζω να με απασχολήσει και στο μέλλον, γιατί έχει μια τακτική η οποία είναι πολιτική. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει η μουσική να ενώνει. Και έρχεται η ΕΡΤ την επόμενη χρονιά και σου ζητάει. Και τους λέω, με 50 χρονών να βρείτε κανένα πιτσιρίκι. Πιο μικρό και από τη Μαρίνα, γιατί αυτή δεν είναι πιτσιρίκα. Τα είπαμε αυτά. Για μένα το θέμα. Πόπο χολή. Μου κάνει εντύπωση, φίλε, που όλοι πάνε με τόση ευκολία να βγάλουν χολή απέναντι στη Μαρίνα Σάτι. Και καλά, εντάξει, το ότι την κρίνουν για τη μουσική της ή για την ηλικία της ακόμα χειρότερα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το ότι λένε αυτό το πράγμα, το ότι θα θέλαμε η μουσική να ενώνει, το οποίο ακούστηκε πολύ μετά την Eurovision. Δεν τα είπαμε μετά. Όχι, τα είπαμε μετά την Eurovision στο Πέστο και σχολίασα κάποια πράγματα σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά δεν τα είπαμε σε φάση ετεροντροπή να σχολιάσω βίντεο μετά την Eurovision. Η Μαρίνα Σάτι, όπως θα έχετε δει στο βίντεο, χασμουρήθηκε κατά τη διάρκεια που η εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision έκανε δηλώσεις. Και πάρα πολλοί, κυρίως κυβερνητικοί, βγήκαν και είπαν ότι δεν στείλαμε την κοπέλα εκεί πέρα να κάνει εξωτερική πολιτική. Κάτι το οποίο εγώ βρίσκω αναμενόμενο να ακουστεί από την κυβέρνηση, αλλά το ότι καλλιτέχνες βγαίνουν και λένε ότι δεν θα θέλανε να κάνει πολιτική από τη στιγμή που ο ίδιος ο διαγωνισμός ήταν τόσο πολύ πολιτικοποιημένος, δεν θεωρώ λανθασμένη την κίνηση της Μαρίνα Σάτι. Ίσως το ότι βγήκε και απολογήθηκε, αλλά ποιος ξέρει τώρα. For all I know, μπορεί να της είπαν, ξέρω εγώ, κάντο, ζήτα συγγνώμη, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ή κάτι τέτοιο. Είναι περίεργα αυτά τα πράγματα. Α, ναι, το είδα αυτό. Είναι όντως το 1-9 Μαΐου, το άλλο 14 Μαΐου. Δεν θα κάτσω τώρα να ψάξω. Είναι ολόιδιο το ντύσιμο. Αντέγραψαν τη Σάτι. Κάποιος από εσάς τα ξέρει βασικά, οπότε ας μου πει ποιο έγινε πρώτα. Μπράβο στο καινούργιο πλατό. Εκτός των άλλων, βλέπω που γυαλίζει. Και εσύ που φοράς μίνι, βλέπω παραπέρα από αυτό που λέω. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι απίστευτο αυτό. Μα είναι δυνατό. Μην με πλησιάζεις. Μην με πιάνεις. Μέσα στην ψυχή μου θα βλέπεις. Λοιπόν, Μαργαλένα, θέλεις να πεις κάτι. Μα πέρα από το τι καθρεφτίζεται. Και εγώ ήθελα να πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Για αρχή, το σχόλιο της Μαλέσκου, το βρε, Αντρέα, ξεκίνησε πριν να τελειώσει αυτό που έλεγε. Πόσο ξέρω εγώ κανονισμένο. Τι απέσιο σχόλιο ήταν αυτό. Ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Γενικά δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου TV Queen. Ελπίζω να μου έχετε στείλει και άλλα, γιατί στην αρχή είχα δει την πρεμιέρα και άλλα δύο επεισόδια, μετά βαρέθηκα. Αλλά πραγματικά τι να πεις για αυτό το show. Λυπάμαι τις κοπέλες που ονειρεύονται μια καριέρα σαν της Ελένης Μενεγάκη και της Φέης Κορδά και πάνε σε τέτοια show τα οποία έχουν στόχο μόνο να τις γελιοποιήσουν. Έχω ξαναπεί ότι έχω γνωρίσει πάρα πολλά τέτοια άτομα σαν τις συγκεκριμένες κοπέλες. Περίμενα κιόλας να δω γνωστές μου στο συγκεκριμένο show, αλλά δεν έτυχε. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές κοπέλες που θέλουν πάρα πολύ να γίνουν παρουσιάστριες και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, καταλαβαίνω απόλυτα το να θες να παρουσιάσεις μια εκπομπή που η εκπομπή έχει μια συγκεκριμένη θεματολογία που σου ταιριάζει και σε εκφράζει κλπ. Το ότι θέλουν κάποια άτομα να είναι παρουσιάστριες και να παρουσιάζουν αυτή την κλασική εκπομπή που είναι ο ένας χορηγός μετά τον άλλο, το ένα κουτσομπολιό μετά το άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
Τέλος πάντων, δεν έχει τόση σημασία το γιατί αυτές είναι εκεί. Η σημασία έχει ότι αυτό το show είναι όλο φτιαγμένο για να γελιοποιεί τις κοπέλες. Αχ, και είναι πάρα πολύ θλιβερό. Τέλος πάντων, μισό λεπτό να δω, γιατί νομίζω ότι μου είχατε στείλει και κάτι άλλο. Μισό. Θύσου. Είμαι η Αναστασία Τερζή, είμαι επιχειρηματίας, επαγγελματίας τραγουδίστρια και έχω και δύο πτυχία πανεπιστημίου. Τι? Έχω τελειώσει τον πρώτο μου γυμνάστρια, τεφάθινων, και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην Ιατρική Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσα πριν από 2 χρόνια. Ιατρική. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου, τι πολίτευμα έχουμε, Δημοκρατία. Πώς λέγεται? Δεν θα πάω πολύ καλά με την πολιτική, δεν είναι κάτι που έχω ασχοληθεί. Έχεις δύο πτυχίες, επιχειρηματίας, ψηφίζεις. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι κάτω από 30. Οι θρύλοι δεν έχουν ηλικία. Εγώ, είσαι θρύλος? Ναι. Α, θα μου πεις πού. 30 φιλιά, τι πολίτευμα έχουμε? Λοιπόν, αν και έχω δοκιμαστεί ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, να σας πω, κυρία Νανά, άρχισε δεν έχω αρκετά μελετήσει ως προς τους πολιτικούς. Κύριε Ταφιά, γιατί μου κάνεις αυτή την εισαγωγή? Αλλά δεν μιλάω να μου κάνετε ανάλυση. Μίλησα για το τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολιτεύματα τα οποία έχουν συγκεκριμένα ονόματα. Πώς λέγεται, μου λες, εγώ έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, δημοκρατικό. Δημοκρατικό. Και αυτό κομπιαστά, έτσι. Δημοκρατικό. Βλέπεις ότι είναι πολλές και σένα. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση που με θρύλε, που είπες ότι... Το ερώτημα εδώ είναι, έχουμε δημοκρατία? Γι' αυτό έχουν μπερδευτεί οι κοπέλες, επειδή στα χαρτιά έχουμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά στην πράξη είναι too much. Εντάξει, προφανώς είναι αδιανόητο να μην... Αδιανόητο για μένα δεν είναι μόνο το να μην ξέρεις, ας πούμε, το ποίηματά και το προεδρευόμενο κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το αδιανόητο για μένα είναι όταν κάποιο άτομο λέει δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Τώρα τι να πω. Είναι θλιβερό, αλλά είναι θλιβερό βασικά γιατί η καθημερινότητά μας... Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια πρόταση. Είναι εντελώς διαφορετικό να ζεις σε μια χώρα που τα έχει όλα λυμμένα και είναι όλα τέλεια και, ας πούμε, δεν έχει χρειαστεί, είσαι τόσο τυχερή και η ζωή είναι τόσο τέλεια που δεν έχει χρειαστεί να ασχοληθείς. Δεν μπορώ, όχι. Προσπαθώ να το δικαιολογήσω, αλλά νομίζω σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται το να μην ασχολείσαι με... Βρίσκω λάθος και το να λέμε ασχολούμαι με πολιτική, γιατί ασχολούμαι με πολιτική σημαίνει ασχολούμαι με τη ζωή. Η πολιτική δεν είναι κάποιοι κύριοι με κουστούμια που, ας πούμε, συζητάνε σε ένα δωμάτιο. Είναι. Αλλά αφορά όλη μας τη ζωή. Cringe. Αρκετά ετεροντροπιαστικό. Πού ήμουνα πριν 7 μήνες και δείτε τώρα πού είμαστε. Στο Σύνταγμα και μοιράζουμε λεφτά με μικρόφωνο ρο. Η πρώτη ερώτηση είναι σχετικά με τα κρύπτο. Ασχολείσαι γενικότερα? Μικρόφωνο ρο. Δεν είμαι τόσο τρομερός, νομίζετε. Ωραία, οπότε για να έχεις περισσότερα χρήματα, τα ήθελες ένα Ethereum ή 5 Solana? 20 ευρώ αν έχεις follow στο Instagram το Conclavio. Λοιπόν, follow το Conclavio. Δείτε με πού ήμουνα. Το Conclavio είναι αυτό του εκατομμυριούχου. Εγώ αυτό το ξέρω από το GNTM. Θυμάμαι που είχε πάει ένα στο GNTM και έλεγε ότι είναι εκατομμυριούχος. Που νομίζω και καλά σου λέει μπες εδώ και θα γίνεις εκατομμυριούχος. Αυτό δεν είναι? Τα έχουν καταφέρει τα παιδιά, είναι ξεκάθαρο, αφού είναι στο Σύνταγμα και μοιράζουν λεφτά και έχουν μικρόφωνο ρόντ, μην ξεχνιόμαστε. Πρόσεξε, αν σου πέσει το μαχαίρι σου σε ένα fine dining restaurant, κάνε αυτό. Αρχικά, μην το σηκώσεις από το πάτωμα. Κάλεσε ένα διαθέσιμο σερβιτόρο και ζήτησε του να το σηκώσει εκείνος για εσένα. Μην τολμήσετε. Γιατί αν το σηκώσεις από το πάτωμα, μη γνωρίζοντας πόσο βρώμικο είναι, προσβάλλεις όλους τους υπόλοιπους που τρώνε μαζί σου. Και πριν μας κράξεις, ρώτα τη μαμά σου τι πιστεύει γι' αυτό και άκου την απάντησή της. Η μαμά σας θα σας πει ότι όταν σας πέσει το μαχαίρι το πυρούνι κάτω, μην περιμένετε κανένα να έρθει να σας το μαζέψει, λες και είστε πριγκίπισες. Μαζέψτε το, μην το χρησιμοποιήσετε. Φυσικά μπορείτε να τον καλέσετε για να του πείτε, μου έπεσε, φέρτε μου ένα άλλο, αλλά όχι να κάθεστε έτσι σε φάση, έλα μπρο, μάζεψε το. Cringe. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το κάνανε αυτό το βίντεο για να προωθήσουν ένα μαγαζί από ό,τι έχει όνομα μαγαζιού. Άρα, ναι. You're in love with him? Yes. It's a serious question. Yeah. No. No. It's not a question of... By his own admission, he has said that he led you on at times.
And he clearly I gave was... him the brush off. He asked me to sleep with him with a big green spot in his face one day. I said, no, I'm sorry, I'm not interested. He asked you to do what? He asked me to sleep with him. He said, would I like my curtains fixed? And I laughed. And he said, that's a euphemism. Do you want me to come home with you? And I said, I've got a boyfriend. I gave him the brush off. Big time, I think. You know, why? Subtly so, but the bottom line is, I think this is behind him. No, I don't fancy him. I don't fancy little boys. Without jobs. Πόπο είναι ίδια, για όποιον δεν ξέρει. Αυτή είναι η πραγματική από τη σειρά Baby Reindeer. Και εντωμεταξύ, εγώ έμαθα ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο πραγματικός και έπαθα σοκ. Είναι ολόιδια. Έχει γίνει μια ιστορία τώρα που νομίζω η συγκεκριμένη κάνει μήνυση στο Netflix επειδή την παρουσιάζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που από ό,τι καταλαβαίνω εκείνη αρνείται ότι είναι πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, έτσι που την είδα λίγο, είναι ολόιδια, μιλάμε. Ολόιδια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό το ότι την έφερε εκεί πέρα ο Πίρς Μόργαν, αλλά ο Πίρς Μόργαν κάνει τα πάντα για τα νούμερα. So. Και βασικά δεν είναι σωστό ένα άτομο το οποίο, από όσο ξέρουμε, είναι mentally challenged να το εκθέτουμε με αυτόν τον τρόπο για τα νούμερα. Δηλαδή, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε πει τόσες φορές. Ο τέτοιος είναι ο Πάνος Βλάχος. Να φανταστώ, κράζουν από κάτω, ε. Ναι, η κοπελίτσα τουλάχιστον μία ψυχοθεραπεία την ημέρα. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει... Όλοι έχουμε πρότυπα, όλοι έχουμε κάποιους που θαυμάζουμε. Η συγκεκριμένη κοπέλα είχε αυτόν και τον γνώρισε. Γενικά, εγώ είμαι full κατά του να είμαστε obsessed με celebrities και influencers και τέτοια, αλλά ο συγκεκριμένος είναι ηθοποιός, κάνει αυτές τις παραστάσεις που ασκεί και πολιτική. Μου βγάζει νόημα. Isn't it kind of depressing that almost every new apartment building in America looks like this? All the buildings look the same, all the phones look the same, everybody's wearing the same clothes from Shein. I'm realizing now that all the propaganda I learned against communism and socialism was just capitalist projection. I was told the reason why socialism or communism wouldn't work was because everything would be the same and capitalism allows for individuality and free will. Is the individuality of the room with us? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Το ότι ας πούμε λένε για την Κίνα ότι όλα τα κτίρια είναι γκρι και ίδια. Και εδώ είναι. Βέβαια να πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με τα κτίρια σήμερα. Δεν έχω πρόβλημα με το γκρι χρώμα. Είμαι full υπέρ της ατομικότητας και ίσα ίσα που έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι δεν μου αρέσει καθόλου να πηγαίνω σε μια άλλη χώρα και να βλέπω ακριβώς τα ίδια πράγματα που θα βλέπα στην άλλη χώρα, στην δική μου χώρα. Αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει καθόλου. Θα ήθελα η κάθε χώρα να έχει την ατομικότητά της, να είναι το κάθε... Από την κουλτούρα μέχρι τα κτίρια, μέχρι τα ρούχα, θα ήθελα να είναι εντελώς διαφορετικά και να το κάνουμε embrace αυτό το πράγμα και όχι να είναι όλα τα σπίτια με IKEA, καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά τα νέα τετράγωνα γυάλινα κτίρια γκρι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Μητσοτάκη και για τον κύριο Κασελάκη? Δεν σχολείο για τον Κασελάκη. Προτιμάτε τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Κασελάκη? Παπαδόπουλο να του βγάλει τα δόντια με την πένσα ουρνώνε. Άμα σου πω θα σου φύγει το κλαπέδι. Για πείτε μου. Κανένα. Και οι δύο... Πέρα από αυτούς τους δύο. Κάποιον άλλον. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο είναι ξεφτύλα. Όλοι. Και τον μεγάλο εξωτερό είναι αδελφία, τα λαβούμε. Πάρω δύο γιατί είναι επιολογικό. Μπορείτε, δεν μπορείτε. Μπορώ, δεν είναι χαρά μπορείτε. Είναι συνταγματικό. Να πάρω και έναν άντρα και μια γυναίκα μαζί. Τι είπε τώρα. Τώρα μπορείτε. Ο θέλω να πάω μπροστά γι' αυτό. Κασελάκης ή Μητσοτάκης? Μητσοτάκης. Γιατί? Στο σπερχιό καταστραφήκανε τελείως. Τη Θεσσαλία που την πλημμυρίσανε. Ωραία, το βγάζω στο βίντεο γιατί την ευρίασα τώρα. Μας νοιάζει περισσότερο το αν κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είναι γκέι ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μας νοιάζει αυτή η σύγκριση του Μητσοτάκη Κασελάκη. Και εδώ η γυναίκα που αρχίζει να λέει και κάτι σοβαρό, που είναι ένας σοβαρός λόγος, ένα σοβαρό κριτήριο που πρέπει να λάβει υπόψη κάποιος που πάει να ψηφίσει. Τη κάνουμε μπιμπιμπιμπι και βάζουμε γιάπινγκ. Νευρίασα. Έλεος λίγο. Έλεος με το πόσο πολύ ασχολούμαστε με το ότι ο Κασελάκης είναι γκέι.
Α, ναι, αυτό. Αυτό το βίντεο δεν δείχνει και τίποτα, αν καταλαβαίνω. Είδα ένα άλλο βίντεο κατά τη διάρκεια των αναταράξεων που πραγματικά με κάνει να φρικάρω. Πάρα πολύ τρομακτικό, δεν μπορώ καν να διανοηθώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που φοβάμαι τόσο πολύ τις αναταράξεις, τόσο πολύ, οπότε δεν μπορώ καν να διανοηθώ αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα πώς ένιωσαν. Εν τω μεταξύ, ποιος αναλαμβάνει τώρα αυτή την ευθύνη, δηλαδή είναι θέμα της αεροπορικής. Καλά, βλέπω ότι είναι Boeing που ο τύπος του αεροπλάνου είναι στις ειδήσεις τελευταία για πάρα πολλούς λόγους, αλλά έχει ευθύνη η αεροπορική όταν είναι αναταράξεις, δηλαδή. Θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος που ξέρει ότι οι αναταράξεις είναι, ας πούμε, ανωτέρα βία, είναι θέμα της φύσης, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Από ό,τι άκουσα, άναψε το φωτάκι για τις ζώνες ένα δευτερόλεπτο πριν αρχίσει να κοπανιέται το αεροπλάνο. Άρα, άντε να βρεις τα δίκαια σου. Εδώ εξαφανίζονται αεροπλάνα, πέφτουν αεροπλάνα και δεν οι συγγενείς των θυμάτων δεν βρίσκουν ποτέ δικαίωση. Σηκωμένη δεν είναι η μπάρα. Α, what? Τι φάση. Τι φάση. Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει τι έγινε. Επειδή ήμουν ακριβώς στο περιστατικό, δεν συνέβη έτσι. Όντως είχε δύο οχήματα μπροστά και η μπάρα δεν μπορεί να μείνει ανοιχτή αν δεν πληρώσει το όχημα. Ειλικρινά αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω ότι όταν, ας πούμε, υπάρχει έκτακτη ανάγκη, πρέπει να πληρώσει ο μπροστινός. Τι φάση. I am leaving the after party because of this sign. Over a million followers enter here. Under a million followers enter here. That's so weird to me. Like... What? Like, I get, like, exclusivity and shit, but, like, we're not celebs. Like, normal-ass people. I don't know. That was really weird to me. I'm leaving. I'm probably never gonna get invited to any of their parties now, but... Καλά έκανε. Τι cringe πράγμα είναι αυτό και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό full. Πιστεύω ότι... Καλά, ήδη απολαμβάνουν ειδική μεταχείριση influencers με τους πολλούς followers, ακόμα και... Όταν γίνονται σοβαρά πράγματα που σχετίζονται με αυτούς, δεν έχει καμία σημασία γιατί έχουν followers και μας δίνουν δωράκια. Αλλά το πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα μπορείς να πας κάπου μόνο να έχεις συγκεκριμένο αριθμό followers. Και μεταξύ, εγώ φοβάμαι ότι θα γίνει αυτό. Άρα θέλω να έχω. Λοιπόν, update-άκι και όχι καλό update-άκι, κακό update-άκι. Δυστυχώς το βίντεο με την Αμερική χθες έφαγε demonetize και δεν νομίζω να μπορέσω να το επαναφέρω. Demonetize, για όσους δεν ξέρετε τι είναι, είναι όταν το YouTube σου κλείνει από το βίντεο εντελώς τις διαφημίσεις και οικονομικά δεν βγάζει τίποτα. Που... Disclaimer, για όποιον δεν ξέρει, ο συγκεκριμένος, ο Μάνος, είναι από τους πιο διάσημους, πιο πετυχημένους Έλληνες YouTubers και έκανε ένα βίντεο τώρα πρόσφατα. Δεν το είδα, αλλά έκανε ένα βίντεο που είναι πολύ μεγάλο, είναι ας πούμε μία ώρα, και πάει στην Αμερική. Δηλαδή είναι τύπου vlog, αν καταλαβαίνω καλά. Και του έγινε demonetized. Όπως λέει και ο ίδιος, demonetization σου κάνει το YouTube όταν θεωρεί ότι το περιεχόμενό σου δεν είναι advertiser friendly, φιλικό προς τους διαφημιστές, άρα στο σου κόβει τα λεφτά. Χέστε, το οικονομικό δεν είναι καν αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι όταν ένα βίντεο τρώει demonetized, τρώει μαζί και shadow ban. Δηλαδή, σταματάει να το προμοτάρει το YouTube, σταματάει να το βγάζει αρχικές. Γενικά το θάβει, ρε παιδί μου, το βίντεο, γιατί δεν βγάζουν και αυτοί λεφτά από αυτό, οπότε δεν θέλουν να το προμοτάρουν. Το χθες με έριξε full ψυχολογικά. Δηλαδή, πώς να μην στεναχωρηθείς όταν, ρε φίλε, δύο μηνών δουλειάς πάει απλά χαμπένη. Σήμερα η αλήθεια είναι το βλέπω λίγο καλύτερα, γιατί εντάξει, δεν θα πεθάρω κιόλας, ρε φίλε. Με έχετε στηρίξει τόσο και τόσο στα προηγούμενα μου βίντεο που.
Εντάξει, δεν θα πάθω και κάτι. Μια χαρά θα είμαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και ένα βίντεο το YouTube να μου το θάψει. It's okay. Και σας ευχαριστώ για αυτό που. Γιατί. Άστε εδώ τώρα, ρε Μάξτε. Όχι, θέλω να μπαντέψετε γιατί μπορεί να έφαγα τη μόνη θέση. Δηλαδή, το μυαλό σας θα πέσει σε κάτι κακό. Κάτι θα παλάθω. Λέγες, έφαγα τη μόνη θέση για το part που μιλάω κατά των ναρκωτικών και του μπάφου. Μα λέγα, τιμωρήθηκα για μια καλή μου κίνηση, ρε παιδί. Δηλαδή, ήθελα να περάσω ένα όμορφο θετικό μήνυμα στα νέα τα παιδιά. Να μην ακούνε τον περίγυρό τους που προσπαθεί να τους πείσει να κάνουν μπάφους, γιατί πραγματικά έχουν μπουχτίσει τα τελευταία χρόνια τα παιδιά με τα ναρκωτικά. Και ρε μαλάκες, τιμωρούμε γι' αυτό. Τιμωρούμε για μια καλή μου κίνηση. Μισό λεπτό βασικά. Θέλω να δω πόσο διαφορετικά είναι τα views του από τα άλλα του βίντεο. 1,3 million έχει το βίντεο αυτό. Και το προηγούμενο που μου βγάζει έχει 1,4. Έχει άλλα που έχουν 2 million. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται δεν το έθαψε κιόλας στο YouTube. Λοιπόν, μου το στείλατε αυτό κάποιοι και μου είπατε να σχολιάσω το ότι για καλά υπάρχει λογοκρισία στο YouTube. Προφανώς αυτό που συνέβη σε αυτή την περίπτωση είναι... Δεν έχω δει το βίντεο, άρα δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς. Κάτι σημαντικό να σας πω. Το YouTube, όταν πιάνει κάτι στο περιεχόμενό σου που θεωρεί ότι δεν είναι advertiser friendly, δεν σου ξεκαθαρίζει. Τουλάχιστον σε μένα. Αλλά τόσα χρόνια κάνω YouTube, δεν μου έχει ξεκαθαρίσει ποτέ τι ήταν αυτό που είπα. Μόνη μου έχω καταλάβει. Τις περισσότερες φορές δεν μου βγάζει κανόημα. Ας πούμε, κάποτε σου έλεγε ότι είναι τρομοκρατικές, δεν ξέρω καν να το πω, μην μου γίνει και αυτό demonetized, ότι προωθείς τέτοιες ενέργειες με το βίντεο σου, που ούτε καν ξέρεις. Μπορεί να ήταν ένα cooking βίντεο. Κάποτε τα είχε παίξει γενικότερα όταν έκανε κάποιες αλλαγές σχετικά με το. Με τον αλγόριθμο, ας πούμε, που κρίνει τι είναι advertiser friendly. Γενικά, το YouTube έχει ένα. AI πράγμα, τεχνητή νοημοσύνη, που αποφασίζει. Κρίνει μόνη της, πιάνει μόνη της κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που έχει σε μια λίστα, ας πούμε, και όταν αυτές οι λέξεις θα υποθούν σε ένα βίντεο, τότε, ας πούμε, μπορεί να θεωρηθεί μη advertiser friendly και ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις είναι σίγουρα τα ναρκωτικά. Δηλαδή, έχει ολόκληρη λίστα που όταν ανεβάζεις ένα βίντεο σου λένε διαλέξεις, μιλάς για ναρκωτικά ή σου λέει μιλάς για ακατάλληλα πράγματα. Έχει μέχρι και να πατήσεις ότι... δέχεσαι ότι δεν μιλάς σε αυτό το βίντεο για controversial topics. Εμένα, τα περισσότερα από τα βίντεο μου έχουν να κάνουν με controversial topics, δηλαδή με θέματα που είναι αρκετά αμφιλεγόμενα και πολλοί κόσμος τσακώνεται από κάτω κλπ. Πρόσφατα μου έκανε κάτι το YouTube που δεν μ' άρεσε, μου έκλεισε τα σχόλια σε ένα reel, σε αυτό το reel που έλεγα για το φασισμό versus καπιταλισμό, ό,τι έλεγα. Και μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί δεν το είχα δει ξανά και αυτό μάλλον είναι μια νέα μέθοδος, ας πούμε, του YouTube για να γίνει λίγο πιο friendly χωρίς να σου κόψει τα έσοδα, που βέβαια εμένα δεν μου αρέσει να μου κόβουν τα σχόλια. Τι έλεγα? Ναι, ότι δεν... ότι αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που έγινε είναι ότι έπιασε ο αλγόριθμος στο βίντεο του ότι μιλάει για ναρκωτικά και του το θεώρησε advertiser, μη advertiser friendly, παρόλο που έλεγε, ας πούμε, μην κάνετε. Ναι, εντάξει, σίγουρα το AI δεν είναι στην τέλεια φάση του ακόμα και θα έπρεπε οπωσδήποτε να το βελτιώσουν, γιατί δεν γίνεται να πιάνει, ας πούμε, κάποιες λέξεις και να λες, ας πούμε, ακριβώς το αντίθετο για να το πιάνουν σαν εσύ να προωθείς αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω πολύ συχνά τη λέξη και τη λέξη, ας πούμε, διαταραχή, που έχω δει άλλους creators να λένε ότι σου πιάνει τη λέξη αυτή σαν ακατάλληλη, και βρισιές, κάποτε τις έσβηνα. Και έχω δει ότι δεν μου βάζει ποινές. Μου έβαλε πρόσφατα μία random ποινή σε ένα βίντεο, που μετά μου την πήρε πίσω όταν ζήτησα να μου την πάρει πίσω. Δεν θυμάμαι τι είχα βάλει καν στο τίτλο. Γενικά είναι αρκετά περίπλοκο όλο αυτό. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για το ότι το YouTube στηρίζει, ας πούμε, τραπ τραγούδια που μπορεί να βρίζουν, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν το επικροτώ, σε καμία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι περισσότερο είναι πρόβλημα της ηλιθιότητας του αλγορίθμου, που χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση, παρά της λογοκρισίας. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο θέμα λογοκρισίας. Και σας το λέω εγώ που κάνω τόσα χρόνια βίντεο και μιλάω για πολύ controversial θέματα, και παλιότερα έχω πραγματικά, ειδικά επί κορονοϊού, όλα μου τα βίντεο ήταν κατευθείαν demonetized. Και τελευταία δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Όπως και να έχει,
τραγικό το να κάνεις πόση ώρα, μια μισή ώρα βίντεο και να σου κόβει τα λεφτά. Και παρόλο που λέει ο Μάνος ότι δεν είναι θέμα λεφτών, μα είναι, εντάξει, δηλαδή σίγουρα είναι κιόλας, δεν είναι ντροπή να λέμε ότι μας ενοχλεί να μας παίρνουν τα λεφτά με το έτσι θέλω. Όχι, δεν μπορώ ούτε να το δω ούτε να το δείξω. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί δεν βγήκανε όλοι από τα αυτοκίνητά τους να πάνε να το σταματήσουν αυτό? Πραγματικά αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ κάθε φορά που το βλέπω και με τρομάζει. Φαντάσου να γίνεται κάτι τέτοιο και κάθεται όλοι με τα κινητά να τραβήξουνε. So the news, Kazakhstani activists put the mayor of the city and a road contractor in a wheelchair and then forced them to check the accessibility of the surrounding environment. Τέλειο. It turned out that it was impossible to descend from the sidewalk at all. And during the inspection of the ramp near the pharmacy, one of the inspectors even flipped over. Τέλειο. Πραγματικά γιατί δεν το κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Θα οργανώσω, θα δημιουργήσω, ξέρω εγώ, μία... Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό... που θα γίνει τόσο μεγάλο γιατί θα έχει πάρα πολύ στήριξη από τον κόσμο και θα είναι όλος ο κόσμος και προφανώς μετά αύριο μεθαύριο οι πολιτικοί θα δίνουν σημασία γιατί προφανώς οι πολιτικοί ειδικά πριν τις εκλογές πρέπει να κάνουν οτιδήποτε για να μαζέψουν κόσμο και ειδικά νεολαία, βέβαια μέχρι να το κάνω μπορεί να μην είμαι νεολαία και μπορεί να μην απευθύνομαι σε νεολαία, αλλά θα είναι ας πούμε σαν, μπορεί να είναι χιουμοριστικό, μπορεί να είναι ψυχαγωγικό, αλλά θα φέρνει τους υποψήφιους πολιτικούς και θα τους βάζει να μπαίνουν στη θέση των ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις πώς μπορεί πραγματικά να μπει στη θέση όταν ξέρει, ας πούμε, ότι μετά θα πάει στο σπίτι του και θα κοιμηθεί στη βιλάρα του. Ωραία, θα το κάνουμε για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο θα τους βάζουμε να μην έχουν τα λεφτά των υπουργών και των πρωθυπουργών, να έχουν τα λεφτά του μέσου ανθρώπου και να πηγαίνουν, ας πούμε, στο σπίτι. Δεν χρειάζεται για χρόνο. Ας το κάνουν για ένα μήνα, ας το κάνουν για μία εβδομάδα. Θα τους δώσουμε ένα budget και μετά να πηγαίνουν, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και να δουν πώς είναι. Δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα. Θα το σκεφτώ λίγο καλύτερα και θα το κάνω. Μην μου κλέψετε την ιδέα. Πρέπει να την πάρει. Πολύ μυαλό. Okay, δύο έχετε πολύ μυαλό. Αυτά δεν το πράγμα τώρα. 900 ευρώ. 200 ευρώ η οικογένεια περνάει δύο μήνες. Γελάει. Τι γελάς. Παναγία μου και Χριστέ μου. Τα φοβάμαι και ούτε θήκες δεν έχει. Δίπια τι βρέπει να είσαι. Α, έχει όμως μαγνητάκι στο περίσσο. Δεν το πιστεύω. Πω, λες πια με την αυτή τη σκατοτσάντα. Είσαι πτωχή και δεν εκτιμάς. Και δεν μου λες κάτι, αν έπαιρνες αυτά τα μαϊμού, τι διαφορετικό θα είχε. Θα ήξερα ότι είναι μαϊμού και δεν θα ένιωθα πελούσια. Πόσο χαζό, τελείως καπιταλίστρια είσαι. Κρίμα τα κομμουνιστικά συνθήματα που σου έρχνα. Έχω γίνει... Ξερνάω πραγματικά που τρέξανε όλοι και όλες κυρίως να πάρουν αυτή τη τσάντα, μόνο και μόνο επειδή λέει πάνω, με τη μάρκα αυτή, Ζακεμούς. Και είναι μια τσάντα η οποία δεν προσφέρει τίποτα. Είναι παν μικρή. Δηλαδή, να καταλάβω, ρε φίλε, σε κάποιο επίπεδο να πας να δώσεις κάποια λεφτά, να πάρεις μια τσάντα η οποία θα αντέξει στα χρόνια. Την έχεις για πολλά χρόνια. Γιατί πολλές τσάντες, ας πούμε, χαλάνε. Όταν τις χρησιμοποιείς συνέχεια και βάζεις και πράγματα μέσα, είναι πολύ εύκολο να χαλάσουν άμα δεν είναι από καλά υλικά. Αλλά δεν μπορώ που έγινε τόσο πολύ της μόδας αυτό το πράγμα. Είμαστε πραγματικά πρόβατα. Δεν σας το εγγυώμαι, το άτομο αυτό και όλα τα άτομα που πήρανε τη συγκεκριμένη τσάντα, την πήρανε μόνο και μόνο σαν statement. Για να πούνε, ας πούμε, α, έχω αυτήν. Στην Ελλάδα, του σήμερα, εντωμεταξύ όλα αυτά. Λίγο. Μη φοβάσαι. Πού πατά. Όχι, δεν πατάς. Πάμε, παιδιά. Εδώ προκαλούμε την Πάτρα να τους γαμίσουμε που είναι από την Πάτρα, παιδιά, κράτα. Αυτό το βίντεο ήταν χρυσός. Το ξέρετε ότι εγώ δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει με την Πάτρα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Έχει ξεκινήσει όλο από ένα βίντεο ή είναι... έχει παρελθόν η ιστορία, είναι, ξέρω εγώ...
Κάτι που μάθαμε στην ιστορία και θα έπρεπε να ξέρω. Αν είσαι κοπέλα, σε προκαλώ να μην δεις το βίντεο. Θα το δω. Oh my god, I feel raped. Χριστέ μου, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο συγκεκριμένος. What? Yes, you heard it right. Not only in China, but also in some other countries like Indonesia. There are companies or agencies that specialize in manufacturing influencers. Like not literally. These companies provide the wannabe influencers with a place and other tools that they cannot afford. Like expensive products and lavish temporary rooms to make them look rich. Hundreds of people can be seen live streaming in these factories from the same place while sitting right next to each other. These companies provide their clients with fake followers and bots for interaction to increase their engagement. The social media influencer craze is so damn high in China that you can see people sitting on the streets and live streaming with tripods, stands and lighting setup. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια φούσκα αυτό. Γιατί όντως παράγουμε περισσότερους από όσους μπορούμε να αντέξουμε. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι ότι θεωρώ ότι εγώ είμαι true και άλλοι δεν είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι περισσότεροι influencers από τους χρήστες, γιατί μετά δεν θα έχει νόημα. Ή θα έχει νόημα, θα είναι... ή βασικά θα είμαστε όλοι influencers και απλά θα κερδίζουν, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι αυτοί με τους περισσότερους followers. Δεν μου είχε εμφανιστεί σήμερα βίντεο για το πώς θα βγάλω 25.000 το μήνα από το σπίτι μου με το ίντερνετ. Όπω ρε, με αυτά τα θέματα πια δεν μπορώ καθόλου. Να ρωτήσω κάτι βασικά. Εύλογη ερώτηση θεωρώ. Γιατί αυτά τα άτομα, αφού τα πάνε τόσο τέλεια και τα καταφέρουν και έχουν βρει το τέλειο εισόδημα και την τέλεια δουλειά, ψάχνουνε άτομα να τραβήξουν στην πυραμίδα τους? Ένα παράπονο. Ο Νίκος τρώει σαλιγκάρια και κάθε φορά που τρώει σαλιγκάρια μου θυμίζει τον Γκάρι από το Πόφι Σπουγκαράκι και τα λυπάμαι επί 100 φορές. Άντε τώρα και κλείστους, κλείστους. Ο οποίος έχει σκύλο. Όχι, ψεύτικα θα είναι. Τώρα τι να πω, τι να σχολιάσω εγώ εδώ. Ποια είμαι εγώ να σχολιάσω αυτό το αριστούργημα μόλις είδα? Η Παναθηναϊκή οικογένειά μου γιορτάζει την πρόκριση της ομάδας μπάσκετ στα Final Four. Η ανιψιά μου, η Έλενα Κουντουρά, έχει αγωνιστεί με την πράσινη φανέλα και όλοι μαζί θέλουμε στον τελικό τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ολυμπιακού απογείωσε την Ελλάδα, μας έκανε περήφανους, συγχαρητήρια, πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Πάμε όλοι μαζί να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Όταν ψάχνεις ψήφους. Ορίστε, ναι, που είπα στην αρχή ότι δεν μου στείλατε cringe βίντεο από πολιτικούς. Μου στείλατε, μωρέ, μου στείλατε. Αυτό ήταν το Ετεροντροπή TV νούμερο 6. Ελπίζω να σας άρεσε και να συνεχίσετε να μου στέλνετε βίντεο και ξαναλέω, είτε εδώ βασικά δεν μπορείτε, είτε στο Instagram, είτε στο Twitter, είναι και τα δύο από κάτω, ή αν δεν έχετε κανένα από τα δύο μπορείτε να μου πείτε πού είδατε αυτό το βίντεο, να μου το περιγράψετε ή να μου στείλετε το link με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιο. Νομίζω σας είχα ξαναπεί ότι μπορείτε να το βάλετε χωρίς τελείες το link, που βέβαια για να μην το έχει κάνει κανείς μάλλον το πιάνει σαν link, άρα δεν σας αφήνει. Αλλά ξαναλέω, άμα έχετε κάποιο βίντεο που θέλετε να μου στείλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε από κάτω και θα βρούμε τη λύση. Αυτά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.